20 χρόνια χρειάστηκαν για να μεταφερθεί τελικά όπως είχε παραχωρηθεί ο χώρος του παλιού Τελωνίου το 2003 στο Διπεθέ Κρήτης. Η ανακαίνιση των γραφείων ολοκληρώθηκε και από σήμερα το Περιφερειακό Θέατρο απέκτησε τη μόνιμη του κατοικία στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Ενετικό Λιμάνι. Το ζήτημα το κτηριακό το αναδείκνυαν όλες οι διοικήσεις και οι άνθρωποι του θεάτρου. Με απόφαση της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου να παραχωρηθεί το κτίριο του Τελωνίου για χρήσεις πολιτισμού και σαφώς να στεγάσει τα γραφεία του Διπεθέ και τη θεατρική του σκηνή σε αόριστο χρόνο. Αυτό μας δίνει λοιπόν και τη μονιμότητα. Το θέατρο βρήκε το σπίτι του. Το καταστατικό υπεγράφει το 1972 του Δημοτικού τότε Θεάτρου Χανίων και το 1986 έγινε Διπεθέ Κρήτης. Για 20 χρόνια το ΟΔΙΟ φιλοξενούσε το θέατρο, ενώ η Τράπεζα Χανίων πρόσφερε αποθηκευτικό χώρο στις εγκαταστάσεις της στην Αγιά για τη φύλαξη των σκηνικών και των κοστούμιών. 4 χρόνια δεν είναι μέρα απολογισμού σίγουρα, αλλά είναι μέρα χαράς και καλωσορίσματος, με τη βοήθεια αυτών των καλλιτεχνών και σε δύο πεδία, το θέατρο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κινήθηκε αυτό το θέατρο, το Διπεθέ Κρήτης, με ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και κέρδισε την εξάπλωσή του σε όλο το νησί. Και επί την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω από αυτή τη θέση θερμά τους ανθρώπους του ΟΔΙΟ Χανίων, τόσα χρόνια στέγασαν φιλόξενα εκεί το ΔΙΠΕΘΕΚ και τώρα μένει και εμείς να βρούμε έναν τρόπο να ανταποδώσουμε όλη αυτή τη φιλοξενία συμβάλλοντας όπως μπορούμε στην συντήρηση και ανακαίνιση αυτού του εμβληματικού κτηρίου που είχε κατασκευαστεί από την Έλληνα Βενιζέλου πριν σχεδόν 100 χρόνια. Οι μέτοχοι του ΔΙΠΕΘΕΚ χαιρέτησαν τη μετεγκατάσταση του θεάτρου που θα βοηθήσει στην αναπτυξιακή του πορεία, ενώ και για το ΟΔΙΟ Χανίων θα ακολουθήσει ανακαίνιση για την αξιοποίηση όλων των χώρων. Εμείς ως ΠΕΔ Κρήτης αλλά και ως Δήμος Πλατανιά που είμαστε από τους μετόχους όπως και η υπόλοιπη αυτοδιοίκηση του νησιού, νομίζω ότι επειδή είμαστε άνθρωποι που υποστηρίζουμε αυτές τις δράσεις χωρίς να προσδοκούμε σε ανταπόδοση, αυτή η υποστήριξη η οποία υπάρχει και φυσικά και από την περιφέρεια και από τους άλλους δήμους βρίσκει αντίκρισμα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους και πάνω απ' όλα για τον τόπο. Από σήμερα το ΔΙΠΕΘΕΚ θα έχει σύγχρονα γραφεία σε ένα εμβληματικό κτίριο, το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, για να μπορεί να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες που έχει. Ιστορική μέρα, χαιρόμαστε όλοι ιδιαίτερα γι' αυτό και θα ήθελα να ευχηθώ εκ μέρους του Δήμου καλή συνέχεια σε όλο αυτό το οποίο τόσα χρόνια το ΔΙΠΕΘΕΚ προσφέρει στον πολιτισμό του τόπου μας. Τη φυσική έδρα του ΔΙΠΕΘΕΚ με τον καιρό θα εξοπλιστεί και κατάλληλα με τη συνεργασία και του προσωπικού αλλά και της διοίκησης του ΔΙΠΕΘΕΚ Κρήτης, έτσι ώστε να μπορέσει να παρέχει και θεατρικά του υψηλού επίπεδου παραγωγές που θέλει το ΔΙΠΕΘΕΚ να δώσει σε όλους τους Χανιώτες, σε όλους τους κρητικούς. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ και μεγάλη χαρά βέβαια που αυτός ο χώρος θα είναι ένας χώρος που αργότερα θα φιλοξενήσει επίσης και γραφεία της Κηπεδίχ ΚΑΜ, έτσι ώστε το πολιτιστικό οικοσύστημα του Δήμου Χανίων να μπορεί να συνεργάζεται ακόμη καλύτερα, κάτι που έχει επιτευχθεί και τα τελευταία χρόνια.